Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο συχνά χρησιμοποιούμε τις μαθηματικές πράξεις κάθε μέρα? Η αριθμητική κρύβεται πίσω από πολλές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε γρήγορους υπολογισμούς στο παιχνίδι, στα ψώνια μας ή όταν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση που έχει επιπτώσεις στη ζωή μας. Ποιο προϊόν συμφέρει να αγοράσω, αυτό που μου αρέσει περισσότερο ή αυτό που είναι πιο φθηνό? Μήπως αυτό που είναι πιο υγιεινό κι ας είναι ακριβότερο από τα υπόλοιπα? Πόσο ακριβότερο είναι? Πίσω από όλες αυτές τις αποφάσεις κρύβονται πολλές μαθηματικές πράξεις και συγκρίσεις αριθμών. Στο παιχνίδι Βόλτα στην Υπεραγορά, που θα βρεις τη συλλογή μαθηματικών του ψηφιακού αποθητηρίου Φωτόδεντρο, επισκέπτεσαι το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου και πρέπει να επιλέξεις ποια προϊόντα θα αγοράσεις. Κάθε επιλογή που κάνεις όμως έχει και τις επιπτώσεις της στα πεδία του παιχνιδιού. Πρέπει λοιπόν να σκεφτείς πόσα χρήματα έχεις διαθέσιμα, πόσο κοστίζει το κάθε προϊόν και πόσα τεμάχια χρειάζεσαι από αυτό. Πρέπει επίσης να φροντίσεις να αγοράσεις προϊόντα που σου αρέσουν, χωρίς όμως να παραμελείς την υγεία σου. Πω από τόσες επιλογές και τόσες επιπτώσεις για να σκεφτείς και να υπολογίσεις σε μια απλή βόλτα για ψώνια. Όπως βλέπεις, το σούπερ μάρκετ έχει απ' όλα τα καλά. Τι θα ήθελες να αγοράσεις πρώτα? Σοκολάτα, πατατάκια ή μήπως λίγα μήλα? Πρόσεξε πως η κάθε επιλογή που κάνεις επηρεάζει τα διαθέσιμα χρήματα που έχεις, το σύνολο των τεμαχίων στο καλάθι σου, αλλά και την υγεία και την ευχαρίστησή σου. Στόχος σου είναι να αποκτήσεις όσο το δυνατόν περισσότερα τεμάχια χωρίς να χάσεις. Δηλαδή, χωρίς τα χρήματά σου, η ευχαρίστηση ή η υγεία σου να γίνουν μικρότερα από 0. Ξεκινάς με 100 ευρώ. Σίγουρα θα ήθελες μερικά μπισκότα. Όπως γράφει εδώ, τα μπισκότα κοστίζουν 2 ευρώ. Άρα, τα διαθέσιμα ευρώ θα μειωθούν κατά 2. Αποτελούνται από 3 τεμάχια. Άρα θα προσθεθεί ο αριθμός 3 στο σύνολο τεμαχίων. Επίσης, θα αφαιρεθούν 4 πόντοι από την υγεία και θα προσθεθούν 5 πόντοι στην ευχαρίστηση. Ας το επιλέξουμε. Κοίτα, τα πεδία του παιχνιδιού άλλαξαν, ακριβώς όπως τα είχαμε προβλέψει. Θα ήθελες και μερικά ντόνατς που φαίνονται τόσο νόστιμα? Α, προσθέτουν 5 τεμάχια. Φαίνεται καλή επιλογή, αλλά πόσο κοστίζουν? Όχι, δεν γράφουν την τιμή τους. Γράφει μόνο ότι κοστίζουν 5 φορές πιο ακριβά από τα μήλα. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να κάνεις γρήγορα τον πολλαπλασιασμό. Πώς αλλιώς θα μπορούσες να βρεις πόσο κοστίζουν? Και συνεχίζουμε τις επιλογές. Μήπως να αγοράσεις λίγα λεμόνια που αυξάνουν την υγεία κατά 3 πόντους, αλλά μειώνουν την ευχαρίστηση κατά 4? Ή μήπως να πάρεις λίγη σοκολάτα που σου αρέσει περισσότερο, αυξάνει δηλαδή την ευχαρίστηση, αλλά μειώνει την υγεία κατά 5 πόντους? Τα λεμόνια φαίνονται καλύτερη επιλογή για τώρα. Ας τα επιλέξουμε 2 φορές. Τι θα έλεγες και για λίγα μαρούλια που φαίνονται υγιεινά και δεν κοστίζουν πολύ, μόνο 3 ευρώ? Όχι, τι είναι αυτό? Το παιχνίδι με προειδοποιεί ότι η ευχαρίστησή μου είναι μικρότερη από 10. Όντως, είναι μόνο 9. Πρέπει να προσέχω να μην χάσω. Ας αγοράσουμε μερικά πράγματα που μας ευχαριστούν. Ίσως πάλι μερικά ντόνατς που αυξάνουν την ευχαρίστηση κατά 5 πόντους. Λίγο κέικ, και αυτό αυξάνει την ευχαρίστηση. Μερικά μπισκότα που είχαμε πάρει και στην αρχή. Προσοχή! Μειώνεται η υγεία σου! Πρέπει να θυμάσαι, αν η ευχαρίστηση, η υγεία ή τα χρήματά σου μηδενιστούν, θα χάσεις. Δεν υπάρχει σωστή και λάθος επιλογή, αφού η κάθε επιλογή έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Ωχ, το παιχνίδι τελείωσε. Σκέψου, γιατί έχασες? Σου τελείωσαν τα χρήματα ή μήπως η υγεία σου δεν ήταν καλή με τα φαγητά που επέλεξες? Τι επιλογές έκανες? Δες τις επιλογές που έκανες και τη σειρά που τις έκανες στο ημερολόγιο παιχνιδιού. Ξαναπαίξε το παιχνίδι για να κάνεις ακόμα περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερο σκορ. Δοκίμασε να κάνεις διαφορετικούς συνδυασμούς επιλογών για να δεις πώς αλλάζουν οι τιμές των πεδίων του παιχνιδιού. Και να θυμάσαι, κάθε φορά πρέπει να κάνεις σωστούς υπολογισμούς για να μην μηδενιστεί κάποιο από τα 4 πεδία. Καλή μαθηματική διασκέδαση! Αν θέλεις, μπορείς να αλλάξεις
κάποια από τα στοιχεία του παιχνιδιού στη λειτουργία σχεδιασμού. Για παράδειγμα, μπορείς να προσθέσεις καινούργιες επιλογές, να αλλάξεις τις επιπτώσεις των επιλογών, να αλλάξεις τις τιμές με τις οποίες ξεκινάει το παιχνίδι, όπως τα διαθέσιμα ευρώ, αλλά και να αλλάξεις τους κανόνες τερματισμού, δηλαδή πότε τελειώνει το παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε μαθητής ή εκπαιδευτικός μπορεί να φτιάξει το παιχνίδι έτσι όπως θέλει. Το παιχνίδι Βόλτα στην Υπεραγορά απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και είναι διαθέσιμο στη Συλλογή Μαθηματικών του Αποθετηρίου Φωτόδεντρο και συγκεκριμένα στη θεματική περιοχή Αριθμητική Πράξεις Αριθμών. Στη Συλλογή Μαθηματικών του Φωτόδεντρου υπάρχουν άλλες 5 παραλλαγές του παιχνιδιού για διαφορετικές ηλικιακές βαθμίδες, στα οποία οι μαθητές διερευνούν μαθηματικές έννοιες μέσα από τη λήψη αποφάσεων.